Σε είπατε ότι δεν βγάλαμε ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε πήγαμε κλιμάκιο για να συμπαρασταθούμε στο κεφαλονίτικο λαό μετά από το σεισμό. Καταρχήν, να διευκρινίσω κι εγώ ότι έχει την πλήρη συμπαράστασή μας, αλληλεγγύη μας και στήριξή μας ο λαός της Κεφαλονιάς να αντιμετωπίσει αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Την πρώτη μέρα του σεισμού βγάλαμε την πρώτη ανακοίνωση με την οποία καλέσαμε τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην Κεφαλονιά και τους φίλους να γίνουν εθελοντές και να στηρίξουν. Θα τα καταθέσω. Τώρα θα τα καταθέσω τα πρακτικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά θα απαντήσετε. Ένας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας είναι. Τι θέλετε να σας πω, ένα είναι το κόμμα. Εντάξει, ένας είναι. Δεν πειράζει, θα το αντιμετωπίσω. Κύριε Στρατούλη, παρακαλώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή έβγαλε ανακοίνωση και κάλεσε ως εθελοντές τα μέλη, τους φίλους και τα στελέχη τους στην Κεφαλονιά να στηρίξουν τις κρατικές και δημόσιες υπηρεσίες στο έργο τους για την αποκατάσταση των σεισμών και τη στήριξη των σεισμοπαθών. Μετά την επίσκεψη Σαμαρά του Πρωθυπουργού έβγαλε δεύτερη ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, ασκεί κριτική στον Πρωθυπουργό ότι δεν εξήγηλε ό,τι εξήγηλε με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και με συγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς πόρους και ότι ήταν απλά ένα προεκλογικό πυροτέχνημα και μια φιέστα αυτό που έκανε, και ταυτόχρονα η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ έχει 12 προτάσεις για την ανακούφιση και τη στήριξη των σεισμοπαθών. Καταθέτω και τις δύο ανακοινώσεις στα πρακτικά. Του ΣΥΡΙΖΑ είναι. Του ΣΥΡΙΖΑ είναι. Τώρα, κυρία Βούλτεψη, εντάξει, το καταλάβαμε και αυτό. Καταλάβαμε. Και θέλω το χρόνο μου. Ωραία. Κύριε Στρατούλη, επί της επερώτησης, παρακαλώ. Κυρία Βούλτεψη. Ο ΣΥΡΙΖΑ ότι καταλαβαίνουμε όλοι μας, σας παρακαλώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ... Λοιπόν, κύριε Στρατούλη, παρακαλώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ Κεφαλονιάς Ιθάκης δεν έχει κηρύξει ακόμα την αυτονομία επί του θέματος και την ανεξαρτησία του. Επί της επερώτησης. Από το ΣΥΡΙΖΑ. Αν ξέρει κάτι, κυρία Βούλτεψη, που εμείς δεν το ξέρουμε, να μας ενημερώσει να πάρουμε. Δεν θα σας δώσω άλλο χρόνο. Λοιπόν, επίσης, κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ. Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ. Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά δεν μ' άφησε να μιλήσω. Σας παρακαλώ να μην δανειστεί ο χρόνος. Λοιπόν, κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι από την πρώτη μέρα εκεί με επικεφαλή στην βουλευτήνα μας, τη Θεοπευτάτου, την Αφροδίτη, και στελέχη που είναι δίπλα στους σεισμοπαθείς, και από σήμερα είναι και δεύτερος βουλευτής, ο κύριος Χατζηλάμπρου, βουλευτής Αχαΐας. Και αν χρειαστεί, θα πάνε και άλλοι βουλευτές. Αλλά εμείς κάνουμε ουσιαστική δουλειά, κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις και δεν κάνουμε φιέστες. Δεύτερο. Κυρία Βούλτεψη, δεν έχετε καλή ενημέρωση. Ούτε γι' αυτό, ούτε για το δεύτερο που θα σας πω. Δυστυχώς, για ό,τι είπατε, κυρία Βούλτεψη, δεν υπάρχει ρήτρα. Δεν είναι προσωπικό, πολιτικά σας απαντώ. Εντάξει, κυρία Βούλτεψη, θα έχετε τώρα το Προεδρείο. Θα τα... Οι ανακοινώσεις μας δόθηκαν και μέσω Αθηναϊκού Πρακτορείου από την Κεφαλονιά. Θα σας τα δώσει. Λοιπόν, και δήλωση του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για το συγκεκριμένο θέμα. Έκλεισε αυτό από εμάς. Δεύτερο. Κυρία Βούλτεψη, δυστυχώς ατυχήσατε και στο δεύτερο ζήτημα. Ρήτρα μη απόλυσης για να ενταχθούν στα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας και στο πρόγραμμα για την εγγύηση της απασχόλησης της νεολαίας δεν υπάρχουν. Ρήτρες εγγυήσεων υπήρχαν, κύριε Υπουργέ, και το ξέρετε, στα παλιά κλασικά προγράμματα τα οποία εφαρμόζει ο ΕΔ, που έλεγε και πολύ σωστά ότι αν έχουν γίνει απολύσεις στο προηγούμενο εξάμηνο, δεν δικαιούται μια επιχείρηση να ενταχθεί στο πρόγραμμα απασχόλησης. Στο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας δεν υπάρχει, γιατί είναι δήμοι που εκτελούν αυτά τα προγράμματα, και στο πρόγραμμα για την εγγύηση της απασχόλησης της νεολαίας δεν το έχουμε ακόμα αυτό το πρόγραμμα να το δούμε, αλλά τουλάχιστον στις μέχρι τώρα εξαγγελίες δεν υπάρχει. Αν υπάρξει, με γεια του, με χαρά του να υπάρξει. Τώρα για τον κύριο Κάρας, για να μην τρώω το χρόνο μου, κοιτάξτε. Κλείσε, τι να φας το χρόνο σου, περάσει το χρόνο σου. Όχι, μόνο είπαμε να μηδενιστεί, κύριε Πρόεδρε, γιατί με διέκοπτε συνεχώς η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Δύο παρατηρήσεις θα κάνω ακόμα. Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, ότι σέβομαι και το χρόνο και την Προεδρία σας. Αφήστε μου τα δύο λεφτά. Τι λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας είπα για παράδειγμα ότι τέτοια προγράμματα εφαρμόσατε το 2013, το είχατε εξαγγείλει και πέρυσι, το πρόγραμμα με 600 εκατομμύρια δαπάνης για 350.000 ευκαιρίες απασχόλησης για νέους 15 με 24 χρονών και νέους 25 με 35 χρονών. Η αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων ή αναποτελεσματικότητα φάνηκε, κύριε Υπουργέ, γιατί η ανεργία αυξήθηκε από πέρυσι.
και η γενικότερη και της νεολαίας. Και δεύτερο και το πιο βασικό που σας είπε και ο κύριος Λοβέρδος και ο κύριος Βουδούρης. Δεν υπάρχει, κύριε Βουδούρη, και είχατε απόλυτο δίκιο, καμία έκθεση αξιολόγησης. Τι απέδωσαν μέχρι τώρα αυτά τα προγράμματα. Προσωρινής, ευέλικτης, κακοπληρωμένης, ανασφάλιστης, εργασίας κλπ. Απέδωσαν έστω και μία νέα θέση πλήρους και σταθερής απασχόλησης και εργασίας. Καμία, λέμε εμείς. Επίσης, επιβεβαιώθηκε και από τον κύριο Λοβέρδο και από άλλους ομιλητές ότι η απορροφητικότητα αυτών των προγραμμάτων μέχρι τώρα είναι μόνο 56%. Αυτό γράφεται στο επίσημο site 31/12 του 2013 και μάλιστα, κύριε Κουρουμπλή, επειδή κάνατε πολύ εύστοχη παρέμβαση για τα ΑΜΕΑ, τα άτομα με αναπηρία και τις ευπαθείς ομάδες, τα προγράμματα κοινωνικής στήριξης των ΑΜΕΑ, ωραία, κύριε Κουρουμπλή, τέλειωσα, και των ευπαθών ομάδων, είναι μόνο η απορροφητικότητά του 3 έως 5% 2013. Λοιπόν, και έκλεισα λόγο... με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Τι, όλο κλείνεις? Κοιτάξτε, όχι, κλείνω. Κύριε Υπουργέ, λέτε δεν φταίει το μνημόνιο. Αλλά ότι χρειάζονταν αλλαγές στην αγορά εργασίας. Ποιες αγορές? Μετατράπηκε το εργατικό δίκαιο σε εργοδοτικό δίκαιο. Και με ρωτήσατε ποια είναι ζούγκλα μέσα στην αγορά εργασίας. Ζούγκλα είναι να περνάει ο εργάτης και ο εργαζόμενος στην πόρτα της επιχείρησης και να μην εφαρμόζεται σύνταγμα, να μην εφαρμόζεται νόμος, να μην εφαρμόζεται εργατική νομοθεσία, να μην υπάρχει ούτε σύνταγμα, ούτε νόμος, ούτε Θεός για αυτόν. Και η μείωση του κατώτερου μισθού, τέλειωσα. Τελειώσατε, η μείωση του κατώτερου μισθού, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, η αύξηση του κατώτερου μισθού στα 751, το ΙΝΕΓΕΣΕ λέει ότι αμέσως με την εφαρμογή του 7.000 θέσεις εργασίας και δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας μετά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Επειδή είπες καλά λόγια για το Προεδρείο, σε αφήσαμε λίγο παραπάνω, αλλά από εδώ και πέρα θα είμαι πολύ σκληρό.